Θέλω να καλωσορίσω τον αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Είναι στη συνέχεια και προηγούμενων συναντήσεων με αφορμή το αναπτυξιακό συνέδριο και θα συζητήσουμε θέματα που είναι της αρμοδιότητάς του και γενικότερα ζητήματα που αφορούν τον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης και των τροφίμων. Να επισημάνω μόνο, Υπουργέ, ότι το αγροδιατροφικό μοντέλο με ποιοτικά προϊόντα που έχουν εξαγωγική στόχευση είναι ένας βασικός πυλώνας για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, γιατί τα τελευταία χρόνια είναι γνωστά τα προβλήματα. Είχαμε εγκαταλείψει την παραγωγή. Πιστεύαμε πως μόνο με το μοντέλο των υπηρεσιών μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στο δύσκολο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι πανθομολογούμενο ότι αν δεν παράξουμε ποιοτικά αγροδιατροφικά προϊόντα με εξαγωγικό προσανατολισμό, θα αντιμετωπίσουμε πολύ σοβαρά προβλήματα. Για μας, ο καινούργιος καλλικρατικός δήμος, το ξέρετε Υπουργέ, το είπαμε και στις προηγούμενες συναντήσεις, είναι αγροτικός δήμος. Γιατί στον καινούργιο καλλικρατικό δήμο μπήκαν οι πρώην οι δημοτικές ενότητες, δηλαδή του Γοργοποτάμου, της Υπάτης και του Λιανοκλαδίου, πέρα και από τις τοπικές κοινότητες της Λαμίας που είχαν αγροτική καλλιέργεια, και έτσι μεγάλο τμήμα του παραγόμενου προϊόντος είναι αγροτικό προϊόν. Χαίρομαι που βρίσκομαι ξανά με τον Δήμαρχο Λαμίας, με το οποίο πλέον έχουμε αποκαταστήσει μια μόνιμη επαφή, μια άριστη συνεργασία. Τα προβλήματα που ήδη ανέφερε είναι τα στοιχήματα που έχουμε θέσει και στο Υπουργείο. Να συμπληρώσω μόνο ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να ξεπεράσουμε το παλιό αρρωστημένο μοντέλο του συνεταιρίζεστε, το οποίο ήταν κρατικοδίαιτο και πελατειακό. Υπάρχουν αυτοί με εξαιρετικές υποδομές, οι οποίες κάθονται, σχολάζουν, εγκαταλείπονται και είναι αυτή τη στιγμή σε εκαθάριση. Πρέπει αυτές οι υποδομές τάχιστα να δοθούν στα καινούργια υγιή σχήματα, να ξαναποκαταστήσει ο παραγωγός την καλή σχέση με τη συνεργατικότητα, να εμπιστευτεί τη συλλογικότητα, γιατί αυτή τη στιγμή, όπως είπε και ο Δήμαρχος, έχουμε προϊόντα τα οποία είναι εξαιρετικής ποιότητας, ασυναγώνιστα. Αυτό που λείπει είναι ακριβώς η οργάνωση της πώλησης του προϊόντος, της σταθερής ροής στις ξένες αγορές, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε την τιμή εκείνη που μας αξίζει. Από εκεί και πέρα πρέπει να πολεμήσουμε, και αυτό δουλεύουμε συστηματικά, τις ελληνοποιήσεις, να μειώσουμε τα κόστη, ιδιαίτερα στην κτηνοτροφική παραγωγή, που το βασικό κόστος είναι η ζωοτροφή. Εδώ πέρα υπάρχουν σχολάουσες γαίες, οι οποίες αν αξιοποιηθούν θα ελαχιστοποιηθεί το κόστος ζωοτροφής. Το ίδιο κάνουν οι Σαρδίνοι, οι ανταγωνιστές μας. Και να θυμίσω ότι πριν από λίγες εβδομάδες επιτέλους ξεκίνησαν τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, σχέδια που θα δώσουν, όπως χθες είπε και ο Υπουργός, πάνω από 8,5 εκατομμύρια νέες βοσκήσιμες γαίες. Πάντα μιλάμε για επιλέξιμες βοσκήσιμες γαίες, αλλά νομίζω θα είναι ακόμα περισσότερο αν δούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουν λογκώσει πάρα πολλές εκτάσεις από την εγκατάλειψη, έχουν δασωθεί, που λέμε στη γλώσσα των δασολόγων, με αποτέλεσμα να μην έχουμε αυτή τη στιγμή δυνατότητα πρόσβασης σε εκτάσεις που παλιά ήταν καθεαυτό κτηνοτροφικές. Άρα, με σωστές παρεμβάσεις, σε οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν και άνεργοι, θα μπορούσαμε να αποκαταστήσουμε έργα ορεινής υδροπονίας, δασοπονίας, να ξανααποκαταστήσουμε αυτές τις περιοχές, να φτιάξουμε ζώνες πόδους βλάστησης για να μπουν μέσα κτηνοτρόφοι, να ξανασηκωθεί ψηλά το πουρνάρι που λέμε, να μην έρπει, και να μπορέσουμε έτσι να πολλαπλασιάσουμε τις βοσκήσιμες γαίες, ελαχιστοποιώντας το κόστος ζωοτροφής. Αν τα κάνουμε αυτά, πιστεύω ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, περιοχές που τώρα εγκαταλείπονται, όχι μονάχα θα γίνουν πυλώνες ανάπτυξης, αλλά θα ανακτήσουν και τον τουρισμό. Γιατί ο ορεινός μας τουρισμός είναι εν υπνώση, κατά κύριο λόγο, ενώ βλέπουμε άλλες χώρες εξίσου ορεινές, όπως η Ελβετία και η Αυστρία, οι οποίες έχουν αυτή τη στιγμή εξαίρετο τουρισμό, πολύ ακριβό τουρισμό, και εμείς έχουμε κάθε δικαίωμα να ελπίζουμε σε αυτόν τον τουρισμό, γιατί η Ελλάδα έχει όλα τα χαρίσματα, θάλασσα και βουνό πλάι-πλάι. Άρα, νομίζω, με καλή συνεργασία, το λέω, το είπα και χθες στο συνέδριο, η πολιτεία είναι μία. Όταν αποτυγχάνει ο Υπουργός ή ο Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης, όταν αποτυγχάνει ένας, αποτυγχάνουμε όλοι. Ο πολίτης δικαιούται μια πολιτεία η οποία να συνεργάζεται, και με τον Δήμαρχο έχουμε καταφέρει να έχουμε πολύ καλό επίπεδο συνεργασίας.